Ανίποτο στρίνο στη Γόρτινα με έναν 20χρονο νεαρό να χάνει τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον επαρχιακό δρόμο Στερνούνα Σημείου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δέντρο ξεριζώθηκε. Δυστυχώς, ο 20χρονος δεν τα κατάφερε. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο μετά από στροφή και έπεσε με σφοδρότητα σε ελιά, η οποία ξεριζώθηκε. Το παιδί δούλευε εκεί σε ένα κέντρο εδώ, αλλά δεν νομίζω να έχει πει το παιδί. Δυστυχώς. Ναι, τώρα από ό,τι βλέπω, από ό,τι φαίνεται, ναι. Κρίμα, ναι. Όντως είναι κρίμα, ήταν μικρό παιδί, 20 χρόνια από ό,τι έμαθα. Ναι, πολύ αγαπητό παιδί και καλό παιδί και σωστή οικογένεια. Δηλαδή ήταν ένα παιδί ήρεμο, δεν ήταν ένα παιδί που έτρεχε. Όχι, όχι. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί με τον 20χρονο Μιχάλη να σβήνει στα συντρίμια του αυτοκινήτου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους, αλλά και το χωριό του στις Γκαγκάλες. Το παιδί είναι από τις Γκαγκάλες, είναι γιος του παπά Αντώνη. Το παιδί τώρα θα τελείωνε την εμποροπλιάρχο, τη σχολή εμποροπλιάρχο. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα πάρα πολύ ευγενικό παιδί. Δυστυχώς είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αυτό το περιστατικό. Εργαζόταν σε κάποιο κέντρο εδώ της περιοχής από ό,τι άκουσα και τα ξημερώματα έφευγε μόνος με το αυτοκίνητο. Και δυστυχώς χρησιμοποιούν και νέα άτομα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ειδικά τον τελευταίο καιρό. Αυτή η στροφή είναι επικίνδυνη. Αρκετά. Έχουμε εδώ, δηλαδή, χρόνια τώρα, πάντα εδώ κάτι συμβαίνει. Και προφανώς έφυγε από τη στροφή. Εδώ, αν δεν κόψει ταχύτητα, δηλαδή δεν ξέρει το δρόμο και δεν κόψει ταχύτητα, υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν γιος του παπά του χωριού, επέστρεφε στις Γκαγκάλες από την εργασία του. Είναι σφοδρή η σύγκρουση, ναι, από ό,τι βλέπω είναι σφοδρή η σύγκρουση. Πιθανόν αποκοιμήθηκε στο τιμόνι το παιδί. Είναι ένας δρόμος που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και οδηγεί ή δεν είναι μια στροφή. Είναι η στροφή και είναι και η ώρα. Είναι ότι εργαζόταν και ήταν οπωσδήποτε καταπονημένος από την εργασία του. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Δυστυχώς έχουμε εδώ σε αυτή την περιοχή είναι αρκετά τα ατυχήματα. Και στον Αμπελούζο και παρακάτω σε άλλα χωριά, στα Πιτσίδια. Χθες το μεσημέρι έγινε η κηδεία ενός 18χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης στο ύψος της Εκκλησίας Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αγία Χανίων. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη μάστιγα των τροχαίων στο νησί μας, εκ των οποίων οι 9 είναι κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με στοιχεία από το ΕΣΥ πρώτα.